Μία μέρα συγκεντρώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Προέρχονταν από διαφορετικές χώρες και ήταν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Κάποιοι ήταν άντρες και κάποιοι ήταν γυναίκες. Το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια τους είχαν διαφορετικά χρώματα. Δεν ήταν ίδιοι ούτε στο σώμα ούτε στο πρόσωπο. Κάποιοι ήταν από πλούσιες χώρες και άλλοι από φτωχές. Κάποιοι από τόπους ζεστούς και άλλοι από κρύους. Μερικοί είχαν βασιλιά και άλλοι ζούσαν σε δημοκρατίες. Αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες και δεν πίστευαν στον ίδιο Θεό. Κάποιοι από αυτούς αντιπροσώπευαν χώρες που μόλις είχαν περάσει ένα τρομερό πόλεμο. Πόλεις ολόκληρες είχαν καταστραφεί και πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν σκοτωθεί. Πολλοί είχαν βασανιστεί και πολλοί είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της θρησκείας τους, της καταγωγής τους ή των πολιτικών τους απόψεων. Ο λόγος για τον οποίο συγκεντρώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί πίστευαν πως δεν θα έπρεπε πια να γίνονται πόλεμοι, πως δεν θα έπρεπε κανείς να υποφέρει ξανά, πως δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι που δεν έχουν πειράξει κανέναν να τιμωρούνται. Όλοι μαζί λοιπόν συνέταξαν ένα επίσημο έγγραφο όπου απαρίθμησαν τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου τα οποία όλοι θα έπρεπε να σέβονται. Αυτό το έγγραφο ονομάζεται Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και να τι λέει. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και συνεπώς έχουν τα ίδια δικαιώματα. Είναι ικανοί να σκέφτονται και να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω τους. Όλοι θα έπρεπε να συμπεριφέρονται μεταξύ τους σαν αδέλφια. Δεν έχει σημασία η φίλη σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Δεν έχουν σημασία η γλώσσα που μιλάς, η θρησκεία που πιστεύεις, οι πολιτικές σου απόψεις, η χώρα προέλευσή σου, η οικογένειά σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός ή σε ποια περιοχή του κόσμου ζεις. Και αν η χώρα σου έχει βασιλεία ή προεδρότηση δημοκρατίας. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες αυτής της διακήρυξης αφορούν όλο τον κόσμο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει, το δικαίωμα να είναι ελεύθερος και το δικαίωμα να είναι ασφαλής. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι σκλάβος κανενός. Δεν επιτρέπεται κανείς να βασανίζεται, ούτε να τιμωρείται με απάνθρωπο και εξευτελιστικό τρόπο. Ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Ο νόμος πρέπει να προστατεύει όλο τον κόσμο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να καταφεύγει στη δικαιοσύνη για να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του. Κανείς δεν επιτρέπεται να συλλαμβάνεται ή να εκδιώκεται από τη χώρα του χωρίς σοβαρή αιτία. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δικάζεται δίκαια.